Κυρία Κομνηνάκα, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Ποφεστίλειο, και στους ακροατές. Να είστε καλά. Καταρχάς, θα ήθελα ένα σχόλιο σας για την αντιπαράθεση που εξελίσσεται τα τελευταία 24 ώρα σχετικά με την υπόθεση της Ροδόπης. Η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο για παρέμβαση του τουρκικού προξενείου εν μέσω προεκλογικής περίοδου υπέρ υποψηφίου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μιλά για τουρκική μειονότητα. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ για προσπάθεια εργαλειοποίησης ενός ευαίσθητου εθνικά ζητήματος. Ποια είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος? Αρχικά νομίζω ότι αυτοί που ανακαλύπτουν τώρα πρώτη φορά παρεμβάσεις και δραστηριότητα του τουρκικού προξενείου στην περιοχή είναι τουλάχιστον υποκριτές, διότι μια τέτοια προσπάθεια είναι διαχρονική και βέβαια έχει εκδηλωθεί αρκετές φορές με την υποστήριξη του ενός ή του άλλου υποψηφίου διαφόρων αστικών κομμάτων, κάθε φορά. Όμως σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει και κυρίως η εργαλειοποίηση ενός τόσο ευαίσθητου ζητήματος πραγματικά είναι ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι που έχει ξεκινήσει και παίζεται και από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, και μάλιστα σε μια περίοδο και σε μια περιοχή όπου όλο αυτό το τελευταίο διάστημα διαδραματίζονται, υπάρχουν σε εξέλιξη, αν θέλετε, και κυοφορούνται αρνητικές διευθετήσεις και παζάρια στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με την άμεση παρέμβαση και του αμερικανονατοϊκού παράγοντα βέβαια, που έχει εδραιώσει την παρουσία του στη Θράκη, και θεωρούμε ότι είναι μια πραγματικά ένα επικίνδυνο παιχνίδι που εξελίσσεται και με ευθύνη και της των ελληνικών αστικών κομμάτων, αλλά και κυρίως βέβαια μια προσπάθεια που προωθήθηκε από την τουρκική αστική τάξη και που πραγματικά ανοίγει αυτό το διάστημα επικίνδυνος δρόμος. Θεωρούμε ότι για τον λαό της, τον ελληνικό λαό της, και το λαό της κατοίκους της περιοχής της Θράκης, τόσο και για την ίδια τη μειονότητα, ότι πραγματικά τα οξυμένα προβλήματα που υπάρχουν και δεν διαφέρουν σε τίποτα από αυτά που βιώνει και ο υπόλοιπος λαός της περιοχής, θα έπρεπε να είναι, αν θέλετε, παράγοντας για κοινό αγώνα των χριστιανών και μουσουλμάνων της περιοχής, γιατί αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και γι' αυτό θα πρέπει να γυρίσουν την πλάτη σε αυτού του είδους τα παιχνίδια που παίζονται, να ενισχύσουν το ΚΚΕ, τη μόνη δύναμη πραγματικά που απευθύνεται και στη μουσουλμανική μειονότητα με μοναδικό κριτήριο τα κοινά τους προβλήματα, τα κοινά ταξικά συμφέροντα που έχουν, χωρίς διαχωρισμούς με βάση τη θρησκεία, τη γλώσσα, την καταγωγή τους, τέλος πάντων, αυτά πραγματικά που και βασίζεται σε αυτά πραγματικά που τους ενώνουν, που ενώνουν τους εργαζόμενους, και είναι πολύ περισσότερα βέβαια από αυτά που προσπαθούν να παρουσιάσουν ως διαχωριστικές γραμμές. Κυρία Κομνηνάκα, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο ήρθε και πάλι στο προσκήνιο δυστυχώς με τραγικό τρόπο. Είναι τα προβλήματα και οι λήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχασαν τη ζωή τους 2 γυναίκες σε Νέα Μακρικαικό, αναμένοντας ασθενοφόρο. Τα προβλήματα είναι πολλά, ειδικά στην νησιωτική Ελλάδα. Μιας και έχω την ευκαιρία να συνομιλώ με υποψήφια βουλευτή κόμματος στη Λέσβο, και υπάρχει μια παράπλευρη πτυχή στην οποία δεν στεκόμαστε ιδιαίτερα αυτής της συζήτησης. Είναι το θέμα που εντοπίζουμε με τους γιατρούς, οι οποίοι διορίζονται μεν αλλά δεν βρίσκουν σπίτι, ή αυτό που κοστίζει πολύ ακριβά. Κάτι το οποίο τους αποτρέπει, λειτουργεί αποτρεπτικά στο να μεταβούν στην νησιωτική χώρα. Το ΚΚΕ προτείνει κάτι συγκεκριμένο για το ζήτημα που είναι υπαρκτό και πρέπει κάπως να το λύσουμε, εν πάση περιπτώσει. Σωστά εντοπίζεται, και είναι έτσι, ότι η κατάσταση στη δημόσια υγεία στην νησιωτική χώρα είναι πραγματικά δραματική. Οι τέτοιου είδους περιστατικά που συνέβησαν και στην ΚΟ έχουν προηγηθεί και έχουμε ζήσει ανάλογα λίγους μήνες πριν και στη Λέσβο. Είχαμε αντίστοιχα περιστατικά με έλλειψη οδηγών ασθενοφόρο που ένα νεκρό βρέφος μεταφέρθηκε με γιοταχή, ένας αγρότης άργησε πολύ να μπορέσει να πάει στο νοσοκομείο. Τέτοια αντίστοιχα περιστατικά δυστυχώς ξαναλέω, στα νησιά του Αιγαίου τείνουν να γίνουν καθημερινότητα. Όμως χρειάστηκε κανείς να προβληματιστεί, διότι το περιστατικό στη Νέα Μάκρη, μιλάμε για μια περιοχή της Αττικής, έτσι. Ναι, βέβαια. Δεν μιλάμε για μια απομακρυσμένη νησιωτική χώρα, σε μια απομακρυσμένη νησιωτική περιοχή που για μας είναι παράδοση και ούτε εκεί μπορεί να ισχύουν τέτοιες συνθήκες. Αλλά το λέω σε αντιπαραβολή με τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί πολλές φορές η κυβέρνηση για να παρουσιάσει τη δυσκολία που υπάρχει να προσληφθούν, να καλυφθούν θέσεις στην νησιωτική Ελλάδα. Μιλάμε λοιπόν για την ίδια την Αττική, όπου ακόμα και στην πρωτεύουσα λοιπόν και στο κέντρο της χώρας υπάρχουν τραγικές ελλείψεις. Άρα τι προτείνετε εσείς στο ΚΚΕ, κυρία Κομνηνάκα? Εμείς νομίζω ως κόμμα ότι εκεί που πραγματικά εντοπίζουμε τον ένοχο είναι σε αυτά τα περιβόητα κοστολογημένα προγράμματα, τα οποία κοστολογούν ως κόστος και την ανθρώπινη ζωή. Εμείς λέμε λοιπόν ότι δεν μπορεί να μπαίνει ως κριτήριο οι αντοχές της οικονομίας για το αν θα στελεχωθούν πλήρως όλες οι δημόσιες δομές υγείας, αν θα γίνονται μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, γιατί ακόμα και αυτό που παρουσιάζεται ως πρόβλημα και είναι για την νησιωτική χώρα η δυσκολία των γιατρών να καλύψουν θέση, να λάβουν μια θέση, έχει να κάνει, αν θέλετε, με τη συνολικά και με τα ζητήματα των συνθηκών εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία στα νησιά. Διότι όταν ένας γιατρός, για παράδειγμα, γνωρίζει ότι θα διοριστεί σε μια μονάδα υγείας στην νησιωτική περιοχή, όπου θα εφημερεύει 30 μέρες του μήνα γιατί δεν υπάρχει δεύτερος γιατρός αναειδικότητα, για ποιο λόγο να πάει να αναλάβει μια τέτοια θέση, όταν οι μισθοί παραμένουν παγωμένοι, όταν το κόστος ζωής στα νησιά είναι τεράστιο και όταν πραγματικά οι συνθήκες εργασίας που θα βρει και θα αντιμετωπίσει εκεί είναι τέτοιες που είναι δεδομένο ότι και εξαντλητικές θα είναι για τον ίδιο, αλλά και επικίνδυνες και γι' αυτό και για τους ίδιους τους ασθενείς. Άρα εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνονται προσλήψεις, μαζικές προσλήψεις που να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών στο δημόσιο τομέα υγείας και κυρίως, αν θέλετε, θα πρέπει να σταματήσει αυτή η επικίνδυνη ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα υγείας που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια και διαχρονικά και από τη σημερινή κυβέρνηση και από τις προηγούμενες, που δρομολογήθηκε, αν θέλετε, με αυτό την περιβόητη αρμονική συνύπαρξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που όμως στην πράξη φαίνεται ότι τελικά συνειδητά υποβαθμίζει το δημόσιο τομέα υγείας, υποχρηματοδοτείται, προκειμένου να ανοίγουν δρόμοι και πεδίο κερδοφορίας για τα ιδιωτικά συμφέροντα της υγείας, τους ιδιωτικούς ομίλους κλπ. Οι οποίοι την ίδια στιγμή που στο δημόσιο νοσοκομείο, για παράδειγμα, αδυνατούν να καλυφθούν οι θέσεις εργασίας, ο ιδιωτικός τομέας ανθεί, κερδοφορεί, και οι ιδιώτες κάνουν ουρά, οι ασθενείς κάνουν ουρά στα ιδιωτικά κέντρα, πληρώνοντας βέβαια αδρά ακόμα και για βασικές εξετάσεις της υγείας, που σήμερα στην νησιωτική Ελλάδα θεωρούνται πολυτέλεια για τους ασθενείς. Κυρία Κομνηνάκα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.